Πώς θα τα φορτώσει στην αποκεντρωμένη και η αποκεντρωμένη στην περιφέρεια. Περιμένετε να δείτε τώρα. Λοιπόν, καλημέρα. Μην γελάτε κύριε Ταχματζίδη. Είναι για γέλια. Για γέλια και ακλάματα. Ναι. Δυστυχώς. Ναι, κύριε Ταχματζίδη, αλλά είναι κάθε χρόνο ίδιες διαπιστώσεις. Ναι. Πράγματι έτσι είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Πόσα συντόσα κλειδιά, τελευταία... λίγο ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Ναι, θα γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια δυστυχώς μπαίνουμε σε μια νέα εποχή όπου τα ακραία καιρικά φαινόμενα δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα και δυστυχώς μας βρίσκουν ανέτοιμους. Έργα τα οποία θα έπρεπε να είχαν γίνει δεν έχουν γίνει, υποδομές δηλαδή σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό. Και σήμερα βρισκόμαστε ανυπεράσπιστοι μπροστά στα νέα ακραία καιρικά φαινόμενα. Λοιπόν, εμείς πέρυσι, όπως πολύ καλά γνωρίζατε, πληγήκαμε ξανά από πλημμυρικά φαινόμενα στη λεκάνη του Λαγκαδά. Βέβαια στη συνέχεια έγινε ένα τεράστιο αντιπλημμυρικό, γίνανε τεράστιες αντιπλημμυρικές εργασίες και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα αυτήν τη φορά με μεγαλύτερη ποσότητα νερού η λεκάνη του Λαγκαδά να μην πλημμυρίσει πλην έτσι πολύ ελαχίστων περιπτώσεων που είχαμε προβλήματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το αποτέλεσμα ήταν θετικό σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Τώρα, εκεί που δεν περιμέναμε, εκεί εμφανίστηκε πρόβλημα και συγκεκριμένα στο Ζαγκλιβέρι. Γιατί το Ζαγκλιβέρι είναι ένα ημιωρινό χωριό. Τα νερά μέχρι τώρα, τα ρέματα κλπ. Φεύγανε έτσι ανεμπόδιστα. Δυστυχώς αυτή τη φορά ο όγκος νερού ήταν τεράστιος, τα φερτά υλικά τα οποία κατέβασε αυτό το νερό ήταν πάρα πολλά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τις περισσότερες φορές είναι αυτό. Δηλαδή η βία με την οποία το νερό πέφτει και γίνεται ορμητικό, παρασύρει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, ναι. Ξέρετε, για να καταλάβω, για να μην καθυστερώ τον Παπαδόπουλο, ναι. Η Θέρμη είχε θέμα. Δηλαδή ξαφνικά είδαμε και στον Αθεμούντα, στο αεροδρόμιο, ακριβώς στη ρίζα του αεροδρομίου, ακριβώς, να κινδυνεύει να πλημμυρίσει ο Αθεμούντας. Ξέρετε ακριβώς τι σημαίνει. Κύριε Παπαδόπουλο, τελικά τι είχε, πολύ νερό? Για είχε καλάμια. Πολύ νερό και τέτοια φερτά δέντρα και κολόνες της ΔΕΗ. Πώς έγινε αυτό? Οι κολόνες της ΔΕΗ προφανώς τις κατέβασε μάλλον εκεί από το έργο που γίνεται στη Γαλάτιστα. Γιατί το ποτάμι αυτό πάει Βάβδου, Γαλάτιστα, Άγιο Πρόδρομο. Πάει Χαλκιδική. Υπάρχει κάποιος που πετάει, ας πούμε, κολόνες? Όχι, όχι. Κάπου τις είχαν, καινούργιες ήταν. Α, καινούργιες, τις πήρε. Καινούργιες ήταν και τις πήρε, ναι. Και τις έφερε και τις φρακάρισε μεταξύ των δύο βάθρων. Το μεσαίο και το δεύτερο. Αν σπάσει αυτό το ανάχωμα του Αθεμούντα, θα πλημμυρίσει. Έσπασε, Στέφανε. Έσπασε. Έσπασε, αλλά πού? Δεν έσπασε στο αεροδρόμιο. Έσπασε την πρώτη ιδιαίτερα. Δεν έσπασε στην Πουδανιών, έσπασε στην πρώτη. Στον δρόμο Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης. Έσπασε όπως το βλέπουμε προς τον Αθεμούντα δεξιά. Δηλαδή να πλημμυρίσει το Χάγια, το αυτό, η Εξπρέσ. Εμείς ειδοποιήσαμε τα σπίτια, τα φαρμακαίικα, μία ώρα πριν, όταν είδαμε τι πάει να γίνει, τους είπαμε βγάλετε τα αυτοκίνητα, υπάρχει περίπτωση να κενώσουμε την περιοχή. Γιατί το βλέπαμε. Και ήταν από τα φρακαρισμένα φερτά υλικά, έτσι. Ναι, βέβαια. Δηλαδή στο παραπέντε τι γλιτώσαμε να έχουμε πλημμύρα στο Ρήσιο. Στο παραπέντε. Να φανταστείς ότι το αντλιοστάσιο του Ρησίου, που είναι εκεί στην περιοχή, σταμάτησε κάποια στιγμή να λειτουργεί και άρχισαν από την πίεση που, από το νερό που κατεβαίνει, επειδή πέφτουν και κάποια όμβρια μέσα. Ναι, και σε εμάς εδώ, η Τσίμαρη μέχρι να φανταστείτε, ο όγκος του νερού ήταν τόσο μεγάλος που ξερίζωσε ακόμα και Πλατάνια. Τόσο, μιλάμε για τέτοια ορμή νερού. Μάλιστα. Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο τώρα απ' όλα, γύρω σας? Κοιτάξτε, τώρα αυτή τη στιγμή, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, έχουν καταλαγιάσει τα πράγματα και βέβαια την επόμενη μέρα μετράμε τις πληγές, ας πούμε, και συγκεκριμένα στο Ζαγκλιβέρι, όπου εκεί κάποια στιγμή, επειδή έφραξαν δύο ρέματα εκ των οποίων το ένα περνάει μέσα από το χωριό, κάποια στιγμή το χωριό έγινε Βενετία, ας πούμε, οι δρόμοι όλοι πλημμύρισαν. Αυτή τη στιγμή γίνονται έργα εκεί αποκατάστασης των ζημιών και καθαρισμός των δρόμων κλπ. Και προχωράμε. Σας ευχαριστώ, Δήμαρχε. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.